Κύριε Υπουργέ, τι γίνεται εκεί στην κυβέρνηση? Από τη μια παρακολουθείτε ως θεατής στην κυβέρνηση φασιστικές, ναζιστικές ομάδες να μετατρέπουν σε ορμητήριά τους σχολεία. Και από την άλλη, εκεί στο Υπουργείο της Παιδείας φαίνεται ότι έχουν χάσει κάθε μέτρο πια. Επειδή δεν μπορούν να χωνέψουν εκεί στο Υπουργείο της Παιδείας ότι χιλιάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που με συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες αντιστέκονται στα αντιδραστικά σχέδιά σας για σχολεία πολλών ταχυτήτων, όπου βεβαίως οι γονείς θα βάζουν ακόμα περισσότερο βαθιά το χέρι στη τσέπη και θα πληρώνουν ακόμα περισσότερο, τι κάνουν? Καταφεύγουν εκεί στο Υπουργείο Παιδείας στο δικό σας νόμο, κύριε Χατζηδάκη, τον οποίο και αξιοποιούν. Και κατέθεσαν πριν μερικές ώρες κατεπίγουσα αγωγή, η οποία θα εκδικαστεί πολύ πολύ σύντομα, αγωγή ενάντια στις εκπαιδευτικές συνδικαλιστικές ομοσπονδίες, τη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ. Να το πούμε ανοιχτά, πρόκειται για έναν ακόμα αυταρχικό κατήφορο της κυβέρνησης. Έναν κατήφορο όμως που δείχνει τον πανικό της και τίποτε άλλο. Καλούμε την κυβέρνηση να την αποσύρει τώρα την αγωγή από τα δικαστήρια πριν εκδικαστεί. Γιατί τελικά, και το ξέρετε ή πρέπει να το ξέρετε, ο αυταρχισμός σας δεν πρόκειται να περάσει και θα σας γυρίσει μπούμεραγκ. Πάμε στο νομοσχέδιο. Δεν του λείπουν οι ωραίοι τίτλοι. Το αντίθετο. Πρόληψη, αντιμετώπιση κακοποίησης, παραμέλησης, αναβάθμιση υπηρεσιών βρεφικών, παιδικών σταθμών, πρόθεση αναδοχής υιοθεσίας, θέσπιση προσωπικού βοηθού για άτομα με αναπηρία. Ποιος μπορεί να διαφωνήσει με όλα αυτά? Ποιος? Το πρόβλημα όμως με το νομοσχέδιο, ξέρετε, δεν είναι η τίτλη του, είναι το περιεχόμενό του, όπως θα δείξουμε παρακάτω. Πρώτα όμως θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε τη θέση του κόμματός μας για τα κοινωνικά αυτά ζητήματα, η οποία θέση βεβαίως θεμελιώνεται στη βαθιά ουμανιστική κοινωνικοπολιτική αντίληψη που έχουμε, στη γνήσια ταξική αλληλεγγύη που μας διαπνέει για όλες τις οικογένειες από τα φτωχά λαϊκά στρώματα που έχουν παιδιά στην προσχολική ηλικία ή ανθρώπους με αναπηρία, και βεβαίως στη βαθιά ταξική αλληλεγγύη που μας διακατέχει για τα παιδιά εκείνα που είναι χωρίς οικογένεια, για εκείνα τα βασανισμένα παιδιά που βιώνουν την κακοποίηση ή την παραμέληση. Και λέμε ως ΚΚΕ το εξής. Για όλα αυτά τα βασικά ζητήματα της κοινωνικής προστασίας, το κράτος και μόνον αυτό οφείλει να έχει και να αναλαμβάνει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη, προκειμένου να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες όλων των οικογενειών, χωρίς εξαίρεση, στην υγεία, πρόνοια, αγωγή, παιδεία, αθλητισμό, πολιτισμό, αναψυχή, παντού. Το ίδιο το κράτος, λοιπόν, οφείλει να αναλαμβάνει τις ευθύνες του για την ανατροφή του παιδιού, για τη φροντίδα του ανάπηρου μέλους μιας οικογένειας, για την προστασία του παιδιού χωρίς οικογένεια, παρέχοντας φυσικά όλες τις απαραίτητες δωρεάν υποδομές και υπηρεσίες. Αυτή η θέση του ΚΚΕ για την αποκλειστική ευθύνη του κράτους για την παιδική προστασία και την αγωγή, για την ολόπλευρη στήριξη των ατόμων με αναπηρία, αυτή η θέση αποτελεί ταυτόχρονα και τη μεγάλη διαχωριστική γραμμή που χωρίζει το ΚΚΕ από όλα τα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία αρνούνται την πλήρη κρατική ευθύνη. Και οι γονείς, θα πει κάποιος, ποιον ρόλο θα έχουν? Μα τον πιο αποφασιστικό, τον πιο πολύτιμο. Με την αγάπη τους, με την καθημερινή τους φροντίδα θα συμβάλλουν καθοριστικά στη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών τους. Χωρίς όμως, προσέξτε, χωρίς αυτό το ψυχοφθόρο άγχος της επιβίωσης και χωρίς όλες εκείνες τις ανισοτιμίες, τους αποκλεισμούς και τις στερήσεις που προκαλούν στα παιδιά τους οι κοινωνικές, οι ταξικές ανισότητες. Δυστυχώς όμως ζούμε στον καπιταλισμό και όλα αυτά τα βασικά θεωρούνται ως ατομική υπόθεση. Το ανάπηρο μέλος μιας οικογένειας θεωρείται ευθύνη της οικογένειας, κυρίως των γονιών.
Το παιδί θεωρείται κτήμα απόλυτο μάλιστα των γονιών του και επομένως η υπόθεση της ανατροφής του είναι ατομική υπόθεση των γονιών. Και έτσι, υπάρχουν χιλιάδες παιδιά γύρω μας που ζουν στη φτώχεια, που δεν διατρέφονται σωστά, που δεν έχουν επαρκή θέρμανση το χειμώνα, που δεν μπορούν να κάνουν ούτε μια εβδομάδα διακοπές. Ένα στα τέσσερα παιδιά στη χώρα μας, σύμφωνα με τη UNICEF, ζουν έτσι. Υπάρχουν κι άλλα πολλά παιδιά που στερούνται τη βρεφονηπιακή φροντίδα, πολλά άτομα με αναπηρία που μένουν εκτός υπηρεσιών ειδικής αγωγής, αποκλεισμένα ουσιαστικά από τις απαραίτητες υπηρεσίες θεραπείας και αποκατάστασης. Εκεί καταλήγει, εκεί είναι το τέρμα της λογικής του καπιταλισμού περί ατομικής ευθύνης. Μέσα όμως αυτά τα πλαίσια εμφανίζονται, ξέρετε, και ορισμένα πιο ακραία φαινόμενα. Είναι σοκαριστικά και πάρα πολλά πια τα περιστατικά εκείνα που δημοσιοποιούνται και αφορούν στην κακοποίηση παιδιών, τα περιστατικά της ακραίας παραμέλησης και εγκατάλειψης μικρών παιδιών, της εμπορίας βρεφών και άλλα πολλά. Και βέβαια όλα αυτά τα νοσηρά φαινόμενα μόνο τυχαία δεν είναι. Οξύνονται και εμφανίζονται όλο και πιο συχνά εξαιτίας μιας σειράς παραγόντων. Βλέπετε, όταν ένα σύστημα σαπίζει και η σύψη του καπιταλισμού δεν κρύβεται πια, τότε αντίστοιχα πολλαπλασιάζονται και οι παθογένειες μέσα σε οικογένειες. Εντείνεται η ενδοοικογενειακή βία, ακόμα και η αποτρόπαια σεξουαλική κακοποίηση προς τα παιδιά, η τοξικομανία, οι ψυχικές ασθένειες και τόσα άλλα. Κι άντε τώρα όλα αυτά να τα αντιμετωπίσεις με ένα νομοσχέδιο σαν κι αυτό. Πόσο μάλλον όταν και η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική προστασία, αλλά και τα μέτρα που παίρνουν όλες οι μέχρι τώρα αστικές κυβερνήσεις, όπως και της Νέας Δημοκρατίας, τις αιτίες που γεννούν αυτά τα φαινόμενα, όχι μόνο δεν τις αμβλύνουν, αλλά τις επιτείνουν. Η πολιτική σας δεν χαντακώνει τη ζωή των λαϊκών οικογενειών? Τι λέτε εσείς, ότι τη βελτιώνει? Η φτώχεια, ξέρετε, η ανεργία που εξαπλώνονται, οι μορφωτικές ανισότητες, η απουσία της πρόληψης της αναπηρίας, η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών παιδικής προστασίας και τόσα άλλα, ξέρετε, δεν πέφτουν από τον ουρανό. Η πολιτική σας τα δημιουργεί. Και έρχεστε τώρα με τα νομοσχέδια και με νομοσχέδια σαν το σημερινό, πάτε να ρίξετε λίγο λαδάκι στις πληγές της κοινωνίας που η πολιτική σας ανοίγει. Μαζί όμως με το λάδι ρίχνετε σε αυτές τις πληγές και αρκετό αλάτι. Πρόγραμμα Κυψέλη λοιπόν. Ας το δούμε. Αναβάθμιση, λέει, βρεφονηπιακών σταθμών. Αλήθεια όμως, τι είναι για σας, τι είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γενικότερα για την αστική αντίληψη, η προσχολική αγωγή? Πρώτα και κύρια, είναι ένα ζήτημα διευκόλυνσης της γυναικείας εργασίας, της μητέρας βασικά. Όπως χαρακτηριστικά λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα ζήτημα εναρμόνισης της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή. Τι είναι για μας η προσχολική αγωγή για το ΚΚΕ? Πρώτα και κύρια, ένα βασικό αναφέρετο δικαίωμα κάθε παιδιού στην αγωγή του, τη διαπαιδαγώγησή του, την κοινωνικοποίησή του και μετά όλα τα υπόλοιπα. Η διαφορά αυτή τι νομίζετε, ότι είναι μικρή? Καθόλου. Έτσι εξηγείται γιατί εσείς την προσχολική αγωγή τη βλέπετε βασικά ως μια παιδοφύλαξη και άρα να γιατί τόσα χρόνια δεν νοιάστηκε το κράτος σας για ένα δομημένο ενιαίο επιστημονικό παιδαγωγικό πρόγραμμα για αυτό το τμήμα της προσχολικής αγωγής και της φροντίδας. Έτσι εξηγείται επίσης γιατί όλοι σας την προσχολική αγωγή την αντιμετωπίζετε και ως ένα επιχειρηματικό πεδίο σε βάρος της τσέπης βεβαίως των γονιών. Έτσι εξηγείται εν τέλει και γιατί ούτε τα μισά από τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας δεν βρίσκονται σήμερα στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Η τροπολογία που ήρθε χτες το βράδυ για τις περιβόητες νταντάδες της γειτονιάς, σε τηλεοπτικό σύριαλ μου φέρνει αυτό, αλλά τέλος πάντων, επιβεβαιώνει απλώς ότι η μεγάλη και χρόνια αυτή έλλειψη των κρατικών δομών
της προσχολικής αγωγής θα συνεχιστεί. Έτσι όμως, κύριε Υπουργέ, εξηγείτε και γιατί το ΚΚΕ επιμένει στην αποκλειστική ευθύνη του κράτους, ώστε να αναπτύξει και να λειτουργήσει σε κάθε γειτονιά και για όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά υπηρεσίες βρεφονιπιακής αγωγής υψηλού επίπεδου, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις κατακτήσεις της παιδαγωγικής επιστήμης. Εν τέλει, με καθυστέρηση κάποιων δεκαετιών, εμείς θα πούμε βέβαια κάλλιο αργά παρά ποτέ, φέρνεται στο νομοσχέδιο το πρόγραμμα Κυψέλη και προσκαλείται μάλιστα στη Βουλή και τους συντάκτες του για να το πενέψουν. Το έκαναν φυσικά. Ποιοι είναι αυτοί οι συντάκτες? Μια δεξαμενή σκέψη του ΣΕΒ, η διανέωσης, η οποία με μια τεχνοκρατική ομάδα οικονομολόγων, τελείως ξένη με την ελληνική πραγματικότητα και την καθημερινότητα των ελληνικών παιδικών σταθμών, επιδιώκει στην ουσία να συγχρονίσει τις οικονομικές προτεραιότητες και τα ωράρια της εργασιακής ζούγκλας των γονιών, που ολοένα αγριεύει, κάτι ξέρετε γι' αυτό εσείς κύριε Χατζηδάκη, να τα συγχρονίσει όλα αυτά με τη λειτουργία των παιδικών σταθμών. Ξεπατικώνει λοιπόν ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται ήδη από τη δεκαετία του 70 ακόμα στη Τζαμάικα και σε ορισμένες άλλες αναπτυσσόμενες χώρες, το μακιγιάρει και το εμφανίζει ως σύγχρονο. Τρομάρα της. Εν τω μεταξύ, μεγάλες αντιρρήσεις για αυτό το πρόγραμμα Κυψέλη έχουν οι καθηγητές τριών πανεπιστημιακών τμήματων και ο Σύνδεσμος των Βρεφονηπιοκόμων. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, γίνονται και ορισμένες σωστές διατυπώσεις, διαπιστώσεις στο πρόγραμμα αυτό, όπως για τη μείωση της αναλογίας παιδιών παιδαγωγών, για τις αυλές, το παιχνίδι, τον ύπνο, την επιστημονική παρέμβαση κλπ. Αυτά όμως, ξέρετε, προϋποθέτουν αυξημένη χρηματοδότηση, για την οποία οι συντάκτες του προγράμματος δεν γράφουν ούτε μία λέξη. Εσείς όμως, δεν είναι εδώ η κυρία Υπουργός, η Υπουργός, η αρμόδια Υπουργός, η κυρία Μιχαηλίδου, όλες τις μέρες στην Επιτροπή έλεγε και καμάρωνε ότι δεν προκαλείται με αυτό δαπάνη από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ρωτάμε λοιπόν, ξαναρωτάμε, είναι τόσο κακό λοιπόν να δίνει χρήματα το κράτος, χρήματα από τη φορολογία του λαού, είναι τόσο κακό να τα δίνει για τα σχολιά των παιδιών του και για όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις ανάγκες του? Για σας φαίνεται ότι είναι. Δεν θεωρείτε όμως κακό, κύριε Υπουργέ, να μοιράζετε από το κρατικό ταμείο εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες και στους μεγαλοξενοδόχους? Διαφημίζετε βέβαια τα εκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά δεν λέτε ότι η εκταμείευσή τους έχει και κάτι προαπαιτούμενα, σαν αυτά τα εκτρώματα που ψηφίσατε πριν λίγες μέρες, κύριε Χατζηδάκη, για τη δεκάωρη δουλειά και για τις απλήρωτες υπερορίες. Και όσο για αυτά τα 180 εκατομμύρια που θα δοθούν για να δημιουργηθούν 50.000 νέες θέσεις βρεφών, ποιοι θα τα πάρουν παρακαλώ αυτά? Σύμφωνα με το άρθρο 46, θα τα πάρουν αυτοί που προχθές στην Επιτροπή έσταζαν μέλη για το νομοσχέδιο. Οι ιδιώτες ιδιοκτήτες των βρεφονηπιακών σταθμών, γιατί έτσι θα μεγαλώσουν τις επιχειρήσεις τους, για να έρχονται μετά οι εργαζόμενοι να χρυσοπληρώνουν για μια θέση των παιδιών τους, είτε στους ιδιωτικούς αυτούς σταθμούς, είτε στους δημοτικούς με τα αυξημένα τροφεία. Αυτή είναι η πολιτική σας. Πάμε τώρα στο ζήτημα της πρόληψης και της αντιμετώπισης του φαινομένου της παιδικής κακοποίησης παραμέλησης. Αν για την αντιμετώπιση υπάρχουν μια σειρά μέτρα, ελλειπή βέβαια στο νομοσχέδιο, για την πρόληψη του φαινομένου αυτού, που είναι και το ζητούμενο βέβαια, δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα. Η απορία βεβαίως λύνεται στο δεύτερο άρθρο του νομοσχεδίου, όπου αναφέρεται ότι όχι μόνο τα μέτρα αντιμετώπισης, αλλά και τα μέτρα πρόληψης, λέει, θα τα εφαρμόζουν, ξέρετε ποιοι, φορείς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Πάλι η συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τώρα, πέστε μου εσείς, τι είδους πρόληψη θα κάνουν, τι μπορούν εν τέλει να κάνουν οι ιδιώτες, οι πάσης φύσεως ιδιωτικοί φορείς, στο φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης και παραμέλησης? Εδώ
εδώ αναδεικνύεται η υπεροχή της θέσης του ΚΚΕ για την αποκλειστική ευθύνη, την οποία έχει και οφείλει βέβαια να αναλαμβάνει το κράτος και μόνο το κράτος στο ζήτημα αυτό. Δουλειά και υποχρέωση της πολιτείας οφείλει να είναι η αρρωγή της στον οικογενειακό προγραμματισμό, με την ολόπλευρη στήριξη των οικογενειών και ειδικά εκείνων των οικογενειών που βρίσκονται σε κρίση ή σε εκείνες στις οποίες εκδηλώνονται οι παθογένειες της παραμέλησης ή της κακοποίησης. Τίποτα από όλα αυτά εδώ. Θα χρειαστώ λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Δεν πάτε για το κουδούνι. Τίποτα από όλα αυτά εδώ, στον καπιταλισμό, όπου το κράτος παίζει απλώς το ρόλο του τροχονόμου των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών ανάμεσα στους γονείς και στους κάθε είδους ιδιωτικούς φορείς, εκτός βέβαια από τον εαυτό του. Εκεί οδηγεί άλλωστε και η συνειδητή από το κράτος τραγική υποστελέχωση τέτοιων κοινωνικών υπηρεσιών, ειδικά των κοινωνικών υπηρεσιών, φτάνοντας μάλιστα η κυβέρνηση να την επικαλείται αυτήν την υποστελέχωση θρασίτατα στο νομοσχέδιό της και στην ουσία να την νομοθετεί στο άρθρο 31. Υιοθεσία και αναδοχή. Πρόκειται για επιμέρους τροποποιήσεις και προσαρμογές του ισχύοντος νόμου του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να αλλάζει η ουσία. Η αστική πολιτική, βλέπετε, συνεχίζεται με όλες τις κυβερνήσεις, όποιο μανδύα και αν φορούν, συντηρητικό ή προοδευτικό. Αλλάζεται, αυξάνεται συγκεκριμένα τα ηλικιακά όρια των αναδόχων γονέων στα όρια, κυριολεκτικά στα όρια των αναδόχων παππούδων. Αν όμως είναι λίγοι, ξέρετε, οι υποψήφοι ανάδοχοι γονείς, και είναι λίγοι, δεν φταίνε τα ηλικιακά όρια. Η αιτία για το μικρό ενδιαφέρον, κύριε Υπουργέ, των ανθρώπων να προχωρήσουν σε μια τέτοια ύψιστη πράξη αλτρουισμού είναι άλλη. Είναι η ελλιπής ενημέρωσή τους, η ανεπαρκή στήριξή τους που βλέπουν να τους δίνει ή μάλλον να μην τους δίνει το κράτος. Μπορεί να διαφημίζεται τα επιδόματα κάθε λίγο και λιγάκι για τις ανάδοχες οικογένειες, που κι αυτά όμως έχουν μειωθεί. Δεν μπορείτε όμως να κρύψετε με τίποτα το τεράστιο κενό, την έρημο στις υπηρεσίες ψυχικής στήριξης και συμβουλευτικής για τους ανάδοχους γονείς, στη σωστή προετοιμασία τους για το τι πρόκειται να αντιμετωπίσουν, στη σωστή ενημέρωση των ανθρώπων που εμπλέκονται με αυτά τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς. Αυτές οι ελλείψεις τελικά φταίνε, ώστε ακόμα και άνθρωποι που μπαίνουν σε αυτήν τη διαδικασία απογοητεύονται, δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες, με αποτέλεσμα να μην είναι λίγα δυστυχώς τα παιδιά που ενώ δίνονται σε αναδοχή να πρέπει να επιστρέψουν σε δομές παιδικής προστασίας, ξαναζώντας βέβαια την εγκατάλειψη και την ψυχολογική κακοποίηση με την απόλυτη ευθύνη του κράτους τούτη τη φορά. Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία. Πράγματι, απαντά μια τέτοια δομή σε μια υπαρκτή ανάγκη των ατόμων με αναπηρία και θα μπορούσε να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Υπό μια όμως προϋπόθεση, ότι αυτή η υπηρεσία θα είναι στο δημόσιο σύστημα υγείας πρόνοιας και βεβαίως θα παρέχεται δωρεάν σε όλους. Σε όλους τους αναπήρους. Τίποτα από αυτά δεν υπάρχει. Πρόκειται για μια αποσπασματική παρέμβαση έξω από το δημόσιο σύστημα υγείας, χωρίς καθολικό χαρακτήρα, με ημερομηνία λήξης και με χρηματοδότηση πάλι από το Ταμείο Ανάκαμψης, κυρίως παρά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Θα μου πείτε, πιλωτικό είναι το πρόγραμμα. Εντάξει. Μετά τη λήξη του όμως, τι θα γίνει, κύριε Χατζηδάκη? Πώς θα συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα, μήπως περνώντας και αυτή την υπηρεσία στους δήμους, οι οποίοι με τη σειρά τους και επικαλούμενοι ότι δεν τους δίνεται χρήματα, τα αναζητήσουν αυτά τα χρήματα στις ΔΙΤ, στις μη κυβερνητικές οργανώσεις ή ακόμα και στις τσέπες των οικογενειών των αναπήρων? Και πάμε στο άρθρο 40, που αποτελεί την κορονίδα του νομοσχεδίου με την έννοια του εκτρώματος. Το άρθρο 40 είναι το έκτρωμα πραγματικά, η πιο εκτρωματική διάταξη αυτού του νομοσχεδίου. Ανήλικα 15χρονα παιδιά στέλνονται σε διαμερίσματα με μόνο κριτήριο να μην είναι, λέει, μέσα στις μονάδες παιδικής προστασίας. Όπου αλλού θέλει ας είναι, εκτός από εκεί. Πρόκειται για την ομολογία της κυβέρνησης ότι η μέχρι τώρα πολιτική και η δική της, αλλά και των προηγούμενων, στον τομέα της παιδικής προστασίας δεν μπορεί, δεν είναι ικανή να εγγυηθεί την προστασία ενός απροστάτευτου παιδιού. Αφού τα προγράμματα αναδοχής, έτσι όπως τα έχουν καταντήσει, δεν καταφέρνουν να απορροφήσουν τα μεγαλύτερα παιδιά, αφού οι επαγγελματίες ανάδοχοι, αυτή η ικτρή πραγματικά ανακάλυψη του ΣΥΡΙΖΑ, άκου επαγγελματίες ανάδοχοι,
δεν μπορούν να διαχειριστούν τους εφήβους με παραβατική συμπεριφορά και φυσικά αφού το κράτος αρνείται να παρέχει τις δομές εκείνες που θα εξασφαλίζουν την αξιοπρεπή τους διαβίωση, έρχεται τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να τα βγάλει αυτά τα παιδιά κυριολεκτικά στο κουρμπέτι. Τα παιδιά των 15, 16, 17 χρόνων που για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να ζουν μακριά από τις οικογένειές τους, το κράτος όμως άλλα οφείλει να κάνει για αυτά τα παιδιά. Να τα εξασφαλίσει στο πώς θα μορφωθούν και όχι το πώς θα προσφέρουν τζάμπα δουλειά σε ξενοδόχους, σε δήμους και σε όποιον άλλο φιλάνθρωπο τέλος πάντων ενδιαφερθεί να τα βοηθήσει για να αποκτήσουν εργασιακή, λέει, εμπειρία. Ξέχασα όμως, στη χώρα μας η παιδική εργασία είναι νόμιμη από την ηλικία των 15 χρονών. Έτσι δεν είναι? Νόμιμη. Και αυτό καθόλου δεν ενόχλησε ούτε τις προηγούμενες κυβερνήσεις και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αφού θυμίζω ότι τα 562 βιβλιάρια ενσήμων ανηλίκων 15χρονων και 16χρονων έφτασαν επί ΣΥΡΙΖΑ από 562 το 12 να γίνουν 7.500 και παραπάνω. Ποιος ξέρει που έχει φτάσει αυτός ο αριθμός σήμερα? Πολύ θα θέλαμε να το μάθουμε. Από τα στοιχεία, τα νούμερα είναι από τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας. Ήδη έχω ολοκληρώσει και ολοκληρώνω λέγοντας ότι καταψηφίζουμε επί της αρχής βεβαίως το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ.